Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε διαλέξει μια δύσκολη ώρα, όπως καταλαβαίνετε, μετά το μεσημεριανό. Αλλά ήταν ανάγκη να είναι αυτή η ώρα, γιατί η ομάδα μας έχει πολλές γυναίκες και κάποιες από αυτές έχουν παιδιά, πρέπει να πάμε γρήγορα πίσω και να τα δούμε λίγο πριν κοιμηθούν. Η ιδέα σήμερα είναι να μιλήσουμε για αειφορία και για καινοτομία που προωθεί την αειφορία. Και να βιβλιογραφήσουμε αυτό το event, ούτως ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε με άλλους stakeholders αυτά που λέμε. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε αειφόρα έργα, που δουλεύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν στόχο την αειφορία. Και ο στόχος με εμένα σήμερα είναι, μετά που θα σας δείξω τα βασικά structures που υποστηρίζουν, τις βασικές δομές που υποστηρίζουν τη δουλειά μας, να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους, ούτως ώστε ο καθένας να πει αυτά που κάνει. Και στο τέλος θα προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε όλα για να δείξουμε πώς πραγματικά δημιουργείται το δίκτυο που μπορεί να υποστηρίξει την αειφορία. Κάποιοι από εμάς θα μιλήσουν στα αγγλικά, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι απολύτως έτσι, η χρήση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι απολύτως αποτελεσματική. Ένας από αυτούς είναι και εγώ. Λοιπόν, UNSDSM Network. Αυτό είναι ένα δίκτυο των Ηνωμένων Εθνών που έχει στόχο να επικοινωνήσει αποτελέσματα που παράγουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία αποτελέσματα μπορούν να εφαρμοστούν και να παρέχουν λύσεις για αειφόρο ανάπτυξη. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν πολλές λύσεις που έχουν παραχθεί ήδη και κυρίως έχουν παραχθεί σε ερευνητικά κέντρα, είτε πανεπιστημίων, ερευνητικών ινστιτούτων, αλλά και ερευνητικών δομών σε μεγάλες εταιρείες. Αυτές τις λύσεις εμείς θέλουμε να τις επικοινωνήσουμε. Σε ποιους? Σε αυτούς που πρέπει να τις εφαρμόσουν. Και αυτοί ποιοι είναι? Είναι οι εταιρείες, οι businessmen, είναι τα NGOs, και γενικώς αυτό που λέμε η κοινωνία των πολιτών, είναι αυτοί που κάνουν πολιτική και οι πολιτικοί. Έτσι. Άρα ο στόχος μας εδώ πέρα είναι αυτός. Και εγώ πάντα λέω ότι είναι ένας καλός στόχος, γιατί αν θέλουμε να καταφέρουμε ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, αυτή η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο αυτή τη στιγμή, μόνο από ιδιωτικές επενδύσεις. Δεν έρχεται από αλλού. Γιατί η παραγωγή, η ανάπτυξη, αυτό που λέμε το εγχώριο προϊόν, μπορεί να έρθει είτε από κατανάλωση, είτε από επένδυση, είτε από κρατικές δαπάνες, είτε από καθαρά exports. Κατανάλωση δεν πάει καλά και δεν θα πάει καλά με τη μεγάλη ανεργία που έχουμε, δεν θα πάει καλά διότι έχουμε μεγάλη φορολογία, δεν θα πάει καλά γιατί έχουμε φορολογία ακόμα και στην ακίνητη περιουσία. Το government spending δύσκολο να πάει καλά, γιατί έχουμε υποσχεθεί 3,5% government primary surplus. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε λεφτά για να ξοδέψουμε για μεγάλες δημόσιες επενδύσεις. Τα exports έχουν κάνει μια πρόοδο, αλλά δύσκολα θα πάνε καλά για αυτά. Γιατί είμαστε δεμένοι στο euro και δεν μπορούμε να κάνουμε μια ισχυρή υποτίμηση. Άρα η ελπίδα μας είναι η επένδυση. Και εδώ πέρα είμαστε σχεδόν τυχεροί, γιατί έχουμε
την επιλογή, οι επενδύσεις που θα κάνουμε και θα τραβήξουμε και από το εξωτερικό να είναι τέτοιες ώστε να μην υπονομεύουν την αηφόρο ανάπτυξη. Άρα είμαστε σε ένα πολύ κεντρικό, σημαντικό σημείο της ανάπτυξης μας, όπου ξέρουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να βγει από την παρούσα κατάσταση, την πολύ δύσκολη όσον αφορά την οικονομία αλλά και την κοινωνική της συνοχή, επενδύοντας σε αυτό που λέγεται ιδιωτική επένδυση, αλλά ιδιωτική επένδυση η οποία θα είναι αηφόρα. Δηλαδή, μία επένδυση η οποία δεν θα υπονομεύει τη δυνατότητα των φυσικών πόρων να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες για τον άνθρωπο, διότι σε αυτές τις υπηρεσίες στηρίζεται και η οικονομία και η κοινωνία. Άρα προσπαθούμε για επενδύσεις, οι οποίες όμως είναι και περιβαλλοντικά αηφόρες, δεν επηρεάζουν αρνητικά την σταθερότητα, την οικοσυστημική, και οικονομικά αηφόρες, δηλαδή μπορούν να ζήσουν χωρίς να επιπονηγούνται, και κοινωνικά αηφόρες, δηλαδή η κοινωνία τις δέχεται και τις θεωρεί δικές. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε σε αυτό το σταυροδρόμι που πρέπει να κάνουμε τη σωστή επιλογή, είναι όλος ο κόσμος. Η τελευταία έκθεση του IPCC, που είναι το Intergovernmental Panel for Climate Change, είπαμε ότι έχουμε άλλα 12 χρόνια για να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Και αν δεν κάνουμε αυτή τη μετάβαση σε αηφόρο ανάπτυξη, θα πρέπει να περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολα πράγματα, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, ξηρασίες, τα οποία θα φέρουν φτώχεια και πολύ δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά την οικονομία και την κοινωνική ανθεκτικότητα σε όλο τον κόσμο, σε εκατομμύρια ανθρώπους. Και το ενδιαφέρον είναι ότι και τα λεφτά τα έχουμε και την τεχνολογία την έχουμε. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική θέληση. Άρα τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να επηρεάσουν την πολιτική ατζέντα, ούτως ώστε να καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτούς τους 17 στόχους, που είναι οι στόχοι της Ατζέντα 2030, που βασικά αφορούν τα πάντα στην κοινωνία, στην οικονομία, στο περιβάλλον. Απλά είναι ένας ωραίος τρόπος για να κάνουμε μια περίληψη του τι θέλουμε να πετύχουμε. Και αυτό το δίκτυο το δικό μας προσπαθεί να φέρει λύσεις για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους άμεσα. Η Ελλάδα που είναι, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει κανένα στόχο, την επίτευξη κανενός στόχου. Κόκκινο είναι πολύ μακριά και δεν έχω πρόοδο. Πορτοκαλί είμαι μακριά και υπάρχει μια πρόοδος, αλλά όχι σημαντική. Κίτρινο και προς τα πάνω γίνεται μια πρόοδος θετική. Πράσινο και προς τα πάνω, κατακόρυφο, σημαίνει ότι γίνεται μια γρήγορη πρόοδος. Η Ελλάδα πάει καλά όσον αφορά το στόχο για την κλιματική αλλαγή και την καθαρή ενέργεια, και φαίνεται να γίνονται προσπάθειες όσον αφορά την Κίνα, την καλή υγεία, την ισότητα των φύλων, το καθαρό νερό, την διαχείριση της γης, την διαχείριση των πόλεων. Είναι και σε άλλα πράγματα που πάμε πολύ κακά και έχουμε αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την ανισότητα. Όπως σας έχω πει, το δίκτυο προσπαθεί να παρέχει λύσεις τεχνολογικές, κοινωνικές, λύσεις που αφορούν τις δομές, λύσεις που αφορούν τη διαχείριση των φορέων, λύσεις που αφορούν τη γενικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, των ανθρώπινων πόρων και των πόρων του κεφαλαίου. Το κεφαλαίο, όπως λέμε, κτίρια, μηχανήματα κτλ. Οι βασικοί τομείς στους οποίους δουλεύουμε είναι αηφόρα ναυτιλία, γιατί είναι σημαντική για τη χώρα μας, και αηφόρος διαχείριση των θαλάσσιων πόρων, αηφόρος διαχείριση της ενέργειας και ενεργειακή ασφάλεια,
Η φόρος διαχείριση της σχέσης μεταξύ νερού, παραγωγής τροφίμων και ενέργειας, η φόρος τουρισμός και βιοποικιλότητα και education and training, δηλαδή education στα ελληνικά, εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την αηφόρο ανάπτυξη. Το δίκτυο αποτελείται από διάφορους φορείς. Βασικά να πω ότι το δίκτυο έχει ως μέλη της όλα τα πανεπιστήμια και όλα τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, αλλά πρωτεύοντες φορείς που το διαχειρίζονται είναι το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Εργαστήριο για την Πολιτική Οικονομία στην αηφόρο ανάπτυξη, το Εργαστήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου πάνω σε αηφόρο ανάπτυξη, το Ερευνητικό Κέντρο iCreate, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Climate Kit που θα σας εξηγήσω τι είναι, το Μουσείο Βολανδρή και το World Human Forum και οι συγκλήσεις. Θα πω γρήγορα ότι η δύναμη της Ελλάδας είναι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήλιος, αέρας, γεωθερμία. Στην κλαία ανάπτυξη είμαστε η πέμπτη δύναμη στον κόσμο και στο αυτό που λέμε Information and Communication Technology, ό,τι αφορά την επιστήμη της πληροφορίας και σχετικές εφαρμογές. Εδώ πέρα βλέπετε τα έργα μας τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτά είναι τα έργα του ελληνικού κόμβου, έτσι. Πάρα πολλά στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτή τη στιγμή θα ζητήσω από κάποιους από τους ερευνητές που έχουν δουλέψει πάνω σε έργα τέτοια, να μας πούν λίγο πώς αυτά τα έργα βοηθούν στους στόχους, στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Apple, do you want to talk to us about Daphne and maybe Simra? Okay, introduce yourself. Okay. Γεια σας, είμαι η Απολλά Κλεισέντα. Ευχαριστώ, αλλά θα συνεχίσω στην Αγγλικά. So, the head of department for stakeholder analysis and decision support systems over at iCreate. So, to speak to you about a couple of our projects, one being Daphne and the other being Simra. So Daphne is a project that's looking at creating decision support systems specifically for transboundary resources in fast-growing nations. And we're working with two case studies in southern and eastern Africa, looking at the Omo River Basin and the Zambezi River Basin. So one of the key things here is that we're actually trying to work directly with the stakeholders that we expect to use these tools at the end of the day. So be they governments, institutions, NGOs, etc. And essentially, we're creating this negotiation simulation lab where the different actors and stakeholders can go in and run simulations of what it would be like under different scenarios sharing a resource. The second project is Simra. So, do you want to switch to the next slide? I'm not sure I have a slide about Simra. Okay. Introduce Simra. That's absolutely fine. So, Simra basically looks at social innovations in marginalized rural areas. And we're working with a number of case studies across Europe. So, here the key thing is that we're looking at innovation not just purely as technological innovations, but also as social innovations and how those can drive sustainable development in different areas around Europe and outside of Europe. In Greece, the case study we're looking at specifically is Enakuti Thalassa, and it's based in Lesbos. It's being run by Greenpeace Greece. I'm sure Eleni might be familiar with their work as well in Lesbos. And the idea there is to promote an alternative paradigm for the fishing industry. So looking at creating a sustainable fisheries market by supporting low-impact fishers and helping them reach broader markets in the Athens area. Right now, they're at a transition phase and looking at scaling up to see how they can also replicate this model, not just in Greece, but outside of Greece, working with Italy and Spain. And I think I'll keep it there. Okay, and thank you. Thank you. And
Maybe I can ask Stella to give us a very short snapshot of Global Aqua, what this project was about. Hello, I'm Stella Bozzolacchi. I'm a professor at Siberomice, you guys. Ονομάζομαι Στέλλα Μοσολάκη, είμαι καθηγήτρια στο τμήμα περιβαλλοντικών σπουδών στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος, στον Τυρί, και συνεργαζόμαστε και με τη FIFI και με το δίκτυο που μόλις παρουσιάστηκε, με το UNFCSM κυρίως. Το πρόγραμμα Global Aqua είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μόλις τελείωσε το Δεκέμβριο του 2018, ήταν ένα πενταετές πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το 7ο χρηματοδοτικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με πάρα πολλούς συμμετέχοντες, πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ο στόχος ήταν να αποτυπωθούν οι πιέσεις και τα προβλήματα που δέχονται οι λεκάνες απορροής της Ευρώπης, ουσιαστικά τα προβλήματα που έχουμε στο χώρο της υδατικής διαχείρισης. Η έρευνα βασίστηκε στην αποτύπωση των προβλημάτων, των πιέσεων που δέχονται οι λεκάνες απορροής και στο πώς... Ναι, βασίστηκε στην... Στην εξέταση, στην ανάλυση διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών σεναρίων και σεναρίων κλιματικής αλλαγής. Υπήρξε και θεωρητική έρευνα και έρευνα εργαστηριακή, αλλά κυρίως έγινε εφαρμογή της έρευνας αυτής σε 6 λεκάνες απορροής, 5 στην Ευρώπη και 1 στη Βόρεια Αφρική, στο Μαρόκο. Ο στόχος ήταν να βρεθούν σχέδια, να αποτυπωθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Για η φόρο και ολιστική διαχείριση των υδατικών πόρων. Και καταλήξαμε και σε... Και κατέληξε και σε πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων που αποδεικνύει ότι έγινε και ήταν πολύ υψηλό το επίπεδο έρευνας στο πρόγραμμα. Ελένη, θες να μας πεις για το Blue Bridge? Καλησπέρα, λέγομαι Ελένη Πετράδου, είμαι στο Ελληνικό Κέντρο Αθηνά, που προκάλεσε συνεργασία με το Arcade και όλους τους ερευνητές και ερευνήτριες του iCreate και τη FIFI του Κουντούρη. Το Blue Bridge είναι ένα έργο που τελείωσε το Ορίζοντα 2020. Είχε σαν στόχο να δημιουργήσει μια γέφυρα της υψηλής τεχνολογίας και όλων των αποτελεσμάτων που έχουν συμβεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με τον κόσμο της γαλάζιας οικονομίας και με τους παράγοντες, τους βιοκαλλιεργητές, τους stakeholders, τους policymakers, δηλαδή αυτούς που αποφασίζουν σε σχέση με τη γαλάζια ανάπτυξη, για να δείξουμε παραδείγματα εύκολης χρήσης πληροφορικής στις καθημερινές ανάγκες και στις μακροχρόνιες ανάγκες όλων αυτών των μεγάλων τομέων ανάπτυξης. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο το οποίο μας παρήχε η FIFI με την ομάδα της, το FIFI, δούλεψε πάρα πολύ καλά. Και ένα από τα πολύ μεγάλα αποτελέσματα που είχε αυτή η προσπάθεια ήταν να φέρουμε τα αποτελέσματα και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όχι μόνο σε αυτούς που αποφασίζουν, όχι μόνο στους επιχειρηματίες, αλλά και στη μεγάλη ελπίδα και το μέλλον της χώρας, να δείξουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους φοιτητές και μαθητές πώς με την χρήση υψηλής τεχνολογίας, κοινωνικο-οικονομικών μοντέλων και παραδειγμάτων μπορούμε να βελτιώσουμε, να κάνουμε καλύτερους μάνατζερ, να κάνουμε καλύτερους επαγγελματίες και να βοηθήσουμε τη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στη διαδίκτυα. Είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε για Open Air. Έλλη. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Έλλη Κοροπούλου. Βάζομαι στο Ελληνικό και Γραφινά. Το Open Air, αυτό είναι το πάνω μας, το Open Air είναι μια υποδομή η οποία βοηθά την επικοινώνηση της έρευνας. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε να έχουμε πιο γρήγορη επικοινωνία των αποτελεσμάτων, γιατί από την ώρα που κάποιος ερευνητής θα κάνει έρευνα και θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του σε ένα περιοδικό, περνάει 2 με 3 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε προσπαθούμε να μειώσουμε αυτό το κενό, να παρέχουμε περισσότερα ανοιχτά όλες αυτές τις διαδικασίες που περνάει ο ερευνητής για να φτάσει στα αποτελέσματα της έρευνας.
να δώσουμε βάση στα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ερευνητές για να επιφέρουν αυτά τα συμπεράσματα. Οπότε κοιτάμε και στον τομέα της καινοτομίας κυρίως για να το συνδέσω, το πώς θα έχουμε νέα προϊόντα μέσα από την έρευνα αυτή, γιατί εκεί υστερούμε, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο πώς η έρευνα θα δημιουργήσει τα προϊόντα. Εγώ είμαι υπεύθυνη διαχείριση του ελληνικού κόμβου στην Ελλάδα. Το Open έχει 34 εθνικού κόμβου σε όλη την Ευρώπη και θα χαρώ να τα πούμε και μετά παρεμπέρα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε ένα follow-up project, το Open Air Connect, το οποίο δημιουργεί αυτές τις δομές ανοιχτής επικοινωνίας. Και έχει θεματικές ενότητες. Μία από αυτές τις θεματικές ενότητες είναι η αειφορία. UNSDSN Network, και το πρώτο case study είναι πώς δουλεύει αυτό το network στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεδομένα, πληροφορίες, πολιτικές, νόμοι, μοντέλα, ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη διαχείριση της αειφόρου ανάπτυξης, μπορεί κάποιος να τα πάρει εκεί, να είναι προσβάσιμα σε όποιον ενδιαφέρεται, να είναι ανοιχτά σε όποιον ενδιαφέρεται και να χρησιμοποιηθούν άμεσα για να προσφέρουν λύσεις. Είναι μεγάλη δουλειά, γιατί εμείς οι ερευνητές έχουμε μια σχέση μάνας-παιδιού με τα αποτελέσματά μας. Δεν τα δίνουμε εύκολα, περιμένουμε να τα δημοσιεύσουμε, όπως είπε η Έλλη. Περνάνε 3 χρόνια, γίνονται σχεδόν άχρηστα μέχρι να δημοσιευτούν. Αυτή τη γέφυρα δημιουργεί το Open Air μεταξύ του αποτελέσματος της έρευνας και της χρήσης της έρευνας για λύσεις. Είτε κοινωνικές, κοινωνικο-οικονομικές, τεχνολογικές, λύσεις που οδηγούν σε προϊόντα, σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε λύσεις που μπορούν να εφαρμόσουν μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, κάποια έργα που αφορούν τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, ένα έργο που είχαμε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο μου το Ρησής, που είναι εργαστήριο που επικεντρώνεται στην κοινωνικο-οικονομική και περιβαλλοντική εφορία. Εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο μοντέλο για όλη την Ευρώπη στο πώς μπορεί να διαχειριστεί ακραία καιρικά φαινόμενα, κατά κύριο λόγο πλημμύρες, όλη η παράκτεια ζώνη της Ευρώπης. Και εκεί και πέρα προσπαθείς να βρεις λύσεις, είτε λύσεις που αφορούν infrastructure δομές, δηλαδή το infrastructure, πώς θα το πω στα ελληνικά, υποδομές, γκρίζες υποδομές, είτε λύσεις που έχουν να κάνουν με τη χρήση των οικοσυστημικών υπηρεσιών της φύσης για να φέρεις, να ανατρέψεις αρνητικά αποτελέσματα από την παρέμβαση του ανθρώπου, λύσεις κοινωνικο-οικονομικές, λύσεις χρηματοοικονομικές. Και ήταν ένα έργο το οποίο χαρήκαμε να δούμε ότι έχει γίνει αποδεκτό και σε επίπεδο πολιτικής, γιατί κάποιες χώρες, όπως η Ιταλία, το έχουν χρησιμοποιήσει ως το βασικό εργαλείο, και το χρησιμοποιούν ακόμη, ως το βασικό εργαλείο με το οποίο προβλέπουν και προστατεύονται από τις πλημμύρες. Μεγάλη δουλειά. Πλημμύρες που αφορούν κυρίως την κλιματική αλλαγή. Πολύ σημαντικό. Ένα άλλο έργο αυτού του εργαστηρίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν αυτό που λέμε The Oceans of Tomorrow. Ήταν 3 έργα και μπορείτε να δείτε και το βιβλίο, τώρα υπάρχει και ηλεκτρονικά. 3 μεγάλα έργα που προσπαθούσαν και έφεραν σημαντικές λύσεις να διαχειριστούν την παραγωγή ενέργειας στη θάλασσα. Άρα, κοιτάγαμε για πολυχρηστικές πλατφόρμες στους ωκεανούς, δηλαδή που τις τοποθετείς σε ένα σημείο στη θάλασσα που δεν μπορείς να τις δεις με γυμνό μάτι από την παράκτεια ζώνη, και αυτές οι πολυχρηστικές
πλατφόρμες χρησιμοποιούνται για παραγωγή ενέργειας από αέρα, από ήλιο, από κύματα. Χρησιμοποιούνται για παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας, χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των routes, paths, routes, το διαδρομό της ναυτιλίας, τον διαδρομό της αλληλείας και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και ως εκπαιδευτικά hubs. Θα σας δείξουμε το βίντεο ενός από αυτού του έργου, ενός από τα τρία έργα που συμπεριλαμβάνοντας αυτό το Oceans of Tomorrow, το μεγάλο έργο, το οποίο λέγεται Mermaid και το οποίο κατέληξε να δώσει ένα assessment tool, το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Αθηνά Research Center και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που σου δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσεις πού θα βάλεις την πλατφόρμα, ποιες χρήσεις θα έχει η κάθε πλατφόρμα και αυτή η δυνατότητα απόφασης έρχεται διότι το εργαλείο αυτό σου εξασφαλίζει την καταμέτρηση των επιπτώσεων αυτών της πλατφόρμας, αυτής της πλατφόρμας και θετικών και αρνητικών στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Άρα οι μηχανικοί δίνουν διάφορα σχέδια και διάφορες τοποθεσίες πολυχρηστικών πλατφόρμων και το εργαλείο αυτό είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα δικά μας μοντέλα, να καταμετρά και να αποτιμά σε χρηματικές αξίες όλες τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πλατφόρμας και χρηματοοικονομικές και κοινωνικές και περιβαλλοντικές και να σου λέει πού είναι το καλύτερο σημείο και ποιο είναι το καλύτερο σχέδιο για αυτές τις πλατφόρμες ούτως ώστε να φέρεις ανάπτυξη η οποία είναι αηφόρος, η οποία σέβεται τις οικοσυστημικές υπηρεσίες του περιβάλλοντος αλλά επίσης δημιουργεί δουλειές, δημιουργεί εισόδημα και έτσι αλλάζει το μοντέλο μιας περιοχής, μιας ολόκληρης χώρας από ένα μη αηφόρο σε αηφόρο. Γιάννη, που θέλετε να δούμε το βίντεο. The return and the kind of investment that's involved, I think you can't just say that a platform is for one use only. To improve the use of ocean space, researchers from the European Mermaid Project combine different marine infrastructures into one multi-use area. Multi-use platforms support a range of different activities, being the production of renewable energy, exploitation of marine and biological resources, water desalination, fish farming, fish processing, and so on. So it is by combining these facilities and these activities in one shared platform that we can reduce the costs. For every case study, we asked representatives of different organizations and local people to give their opinions about the design and how it should look like in the future. If you are in Spain or if you're in Denmark, the Netherlands or in Italy, of course, differs what people's preferences are for what type of economic activities they want to perform in the area, but also national regulations, changes, and the history of the use of the sea and of nature conservation at sea also change is different. So yeah, they're very different. We don't have any kind of this kind of structures in Italy and in the Mediterranean area. So we have more than 100 gas platforms in our area in the Northern Adriatic Sea, so quite a lot. But at the moment we have never developed such a kind of integrated design. So the basic is also, and the real challenge is to develop design that includes also the use of renewable resources. Harvesting energy from the ocean has become ever more important. Offshore renewable energy will play a major role in Europe to achieve the sustainable energy targets. The potential of wind and waves is well distributed all over Europe.
We have very good resources compared to other countries in the world and other regions in the world, but most of the wind energy resources are concentrated in Northern Europe, close to the Baltic area, the North Sea, and around the UK. But there's also some very good resources in the southern countries, like the north of Spain and Portugal, with a small spot in the Mediterranean, mostly close to France and to Spain. As with regards to wave resources, the best wave resources are located in Ireland, Scotland, and again in the north of Spain and Portugal. Building far at sea can be very challenging. Developing offshore platforms require innovative technologies and scientific understanding of waves, currents, and the seabed. Ocean scientists and engineers are looking for solutions to protect offshore structures from the harsh conditions at sea. Some of the engineering difficulties that we have to cope with in the offshore region are the harsh conditions. When we go offshore for placing the wind turbines, we have the high wind potential. That is what we want. But also, automatically, we will have to cope with the harsh wave conditions. In order to better understand the impact of offshore conditions on the structure, you could measure the conditions offshore. However, this is much too expensive. It is better to conduct skill modeling, like you can see here at the Deltares wave plume. We model on scale an offshore structure, and we generate offshore waves on scale and look at the impact. Most wave energy generators are still under development, while fixed offshore wind turbines already contribute to the European energy production. A new type of wind turbine is the floating turbine, developed by a European-based energy company. We have our high wind project, in which we have applied the competence from oil and gas platform to offshore wind. The value of the highway project has pushed the limitation from water depths to the cargo depths at 20, 40 meters to a few hundred meters and even 1,000 meters. With this floating structure with anchoring to the sea bottom, so in principle there is no limitation for the water depths. This demo project is already in operation for more than 3 years now. And the operation is very successful. It's not only proved the technology feasibility, it's also actually, it's the production factor is very high. It's more than 50%. It's become one of the most productive Siemens wind turbine so far. Collaboration with other industries can lead to the reduction of the operation costs in offshore wind. This is a large-scale salmon farm off Bergen in Western Norway. It's a typical example of a large-scale industrial agriculture. There's about 4,800 tons of salmon out here right now. If you take an area and use it for agriculture, you don't necessarily exclude every other activities. Of course, you can't go in and fish between those cages here, but you could place a windmill here. You could have the same area utilized for energy production, of renewable, non-polluting energy, and agriculture. Thereby, you reduce the demand for space because two different industries can use the same area. So, in a situation where the accessibility to area is quite central, co-use of area for agriculture and energy production becomes very important. The ambition of the Mermaid Research Project is not only to combine marine infrastructures into one area, it also examines how to contribute to the increase of marine aquaculture in Europe. Aquaculture is stagnating, not in Norway. We still open new areas in northern Norway for expansion. But in Europe as a whole, there has been no growth in aquaculture production.
And as many know, there's also no growth in the global fisheries, which means that the global demand for seafood has to be met by aquaculture. So how are we going to do this? One of the things we can do through the Mermaid Project is to look for new areas for aquaculture production, thereby increasing Europe's total production of seafood. In the European oceans, the offshore the wind farms has been on a very huge development through the recent decade, whereas the aquaculture has actually stagnated. And if we look to the rest of the world, it is quite clear that the aquaculture industry is growing very fast. And we have to think that we should try to also develop aquaculture in the same fast way as they are doing it in the rest of the world. Mermaid will contribute to the development by suggesting several possible solutions for, let's say, designs at least four different sites in Europe. And the structures can be, built upon the known designs, but it could also be a completely new type of structures. And based on this research and work, we'll be able to produce guidelines that can be used for the development of multi-use offshore platforms. And further, we'd like to address the legislation and also the social, economic and environmental impact of the multi-use offshore platforms. Scientists are studying four test sites in Europe with different environmental characteristics. The Baltic Sea, the Wadden Sea, the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea. At the Baltic site, marine aquaculture has already proven to be a good second function next to wind energy. The Wadden Sea site is relatively shallow and is characterized by a high nutrient load. Therefore, it is best suited for aquaculture of seaweed and shellfish. The Atlantic site is a typical deep water site. Facing the Atlantic Ocean, it has a high potential of both wind and wave energy. The Mediterranean site is a sheltered site. A combination of wind and wave energy might be an option, but aquaculture will certainly be a good investment. This research is of interest to stakeholders and end users. It will contribute to the sustainable use of the European marine resources upon which many economic and social activities depend. So one of the most important legal instruments that Europe has developed to protect the marine environment is the Marine Strategy Framework Directive. And this directive aims to achieve a good environmental status by 2020. And therefore, it uses an ecosystem approach, which means that we try to map the ecosystem services the ocean and sea provides. For example, one of these ecosystem services is the fish we harvest from the sea. On the other hand, we also try to assess what impact human activities have on these ecosystem services. So for example, if we build these multi-use offshore platforms, on the one hand, we harvest energy from waves, from currents. We also impact the hydrodynamic regime and the sedimentary regime around the structures. So it is important to have an idea about the impact of these multi-use offshore platforms on the environment in order to achieve this good environmental status. And at the end of the day, we want to identify the design that will enhance, will increase social welfare the most. So for us, the Mermaid Project and what it's doing is not, as the public might think, about looking for mermaids. It is, in fact, about ensuring that people are very much focused on the areas that the Commission supports. So renewable energy is very important, climate change, environment, and also from all of the other elements that could be involved in renewable energy. We are investing large amounts of money
in the different areas that I talked about, and therefore we think, from that point of view, the Mermaid Project does an awful lot of really important research that will help us in our policies. Space, so that ελληνικά η μεγαλύτερη αξία ήταν το να φέρουμε μαζί όλες τις διαφορετικές κρίσεις, ούτως ώστε να σώσουμε οικοσυστημικές υπηρεσίες που βρίσκονται στον ωκεανό, οι οποίες είναι σημαντικές για να μειωθούν και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για να διατηρηθεί η ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος. Το Healing Lesbos είναι ένα άλλο project, το οποίο ήρθε στην παρέα μας προσφάτως. Τους γνωρίσαμε πριν κάποιους μήνες, το οποίο προσπαθεί να κάνει σημαντικά πράγματα στον χώρο της αηφόρου διαχείρισης των νησιών και της θάλασσας γύρω από αυτά. Και το Healing Lesbos είναι ένα καταπληκτικό έργο, μια καταπληκτική πρωτοβουλία, διότι έχει καταφέρει να συνολοκληρώσει τον άνθρωπο με ένα έντονο τρόπο. Έχει καταφέρει να σκέφτεται συγχρόνως τον άνθρωπο και τις φύσεις και τη φύση και πώς το σύστημα αυτό μεταξύ ανθρώπου, φύσης, κοινωνίας, οικονομίας πρέπει να το διαχειριστούμε ούτως ώστε να καταλήξουμε να είμαστε αηφόροι, δηλαδή να καταλήξουμε να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι η Ελένη εδώ μαζί μας. Ελένη, introduce yourself and speak in any language. Hello everybody, thank you. I can start this introduction without thanking Phoebe enough for welcoming Healing Lesbos to her team and to the projects we'll be working on together, hopefully. So I will say a few words. That it started in 2015 because we were directly impacted by what happened on Lesbos through the humanitarian crisis, and I'm not a scientist. I'm a filmmaker, I'm an entrepreneur, I'm a hotelier, and I'm a mother of three children. And I went on a journey to find ways of how we can heal Lesbos, make it a model that can migrate to other islands of the Aegean, so healing Lesbos in the wider Aegean. It took me from a challenge lab with the University of Berkeley, it took me to Richard Branson, it took me to Australia, to Delft, to New Village School from San Francisco, who are coming to Greece in 10 days to work with us on education sustainable development, which we are working on with Collegio as a pilot school with Petra Gymnasium in Lesbos. And what we are trying to do through this education project is focus on sustainable development of the United Nations goals. We developed a flagship program, which is Mission Blue Hope Spot. We are the first in the Aegean, which was awarded through the United Nations Oceans Conference in 2017. So what we need to do for Greece is to push for all of Greece to be a home spot, to migrate this model to other islands in the Aegean. And what we really want to do through this ultimately is to deliver the programs that we promised and prototyped successfully on Lesbos to date by starting with the flagship program, which is the Mission Blue, education of our youth. They own the problems, they create the solutions, they become entrepreneurs, and then they are able to see where their future is going to be. Like in 20 years, we don't know where the professions will be, so we give them the know-how and the practice to take on the challenges that they will have to face, environmental, climate change, etc. So we put together a video message as we were invited to Australia in 2018 to present at the Rotterdam Tech Fest as part of Curtin University. And we are designing the civil
society project with them, using their database and also using their software and cameras, and we want to give this opportunity to our youth to own the problems, to collect the data, and then we'll probably have to use open air to communicate the results. So here you go. How many LG photos?
See you, Lesbos, in V8. Love you. Let me tell you that Eleni is Greek on both sides. So we are talking about a project that is initiated by a Greek for Greece, bringing experience from abroad. Let me tell you that Healing Lesbos was incubated by Orange Grove, which is one of the incubators in the country. And talking about the incubators, I think it's time to talk about the KIK. The Climate KIK that I direct for Greece. We are many partners in it, we are doing a lot, and we are accelerating startups. So the άρα το θέμα είναι το εξής. Ξεκινάμε και μιλάω αγγλικά, έχω προβληματάκια. Το θέμα είναι το εξής. Είδαμε τόσα έργα, επιστημονικά, ερευνητικά, που έχουν λύσεις. Έχουν λύσεις για τα νησιά, έχουν λύσεις για την μετάβαση στην αειφορία και αυτές οι λύσεις δεν είναι θεωρητικές, είναι λύσεις που έχουν μεταφραστεί σε εμπειρικά, σε εμπειρικές δοκιμές και υπάρχουν demos, υπάρχουν demonstration sites που δείχνουν τα αποτελέσματά τους σε εμπειρική εφαρμογή. Αυτές οι λύσεις περιμένουν να υιοθετηθούν σε ευρεία κλίμακα. Και εδώ πέρα είναι που έρχεται το Climate KIK. Τι είναι το Climate KIK? Το Climate KIK είναι ένα μεγάλο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια μεγάλη πρωτοβουλία, η οποία έχει στόχο να επιταχύνει τη χρήση της τεχνολογίας για τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα, σε μια οικονομία η οποία είναι αειφόρος. Το KIK έχει hubs σε κάθε χώρα της Ευρώπης, 28. Εμείς είμαστε ένα από αυτά. Και αυτό που έχει καταφέρει να κάνει το KIK ανά την Ευρώπη είναι να φτιάχνει δίκτυα από expertise, να σηκώνει χρηματοδότηση για αυτά τα δίκτυα με τρόπους αποτελεσματικούς, να δημιουργεί το ανθρώπινο δυναμικό και να επιταχύνει την καινοτομία. Με λίγα λόγια, το Climate KIK αυτό που κάνει είναι να υποστηρίζει χρηματικά, αλλά και με γνώση, νεοφυείς επιχειρήσεις ή οποιασδήποτε επιχειρήσεις βασίζονται σε επιστημονικά αποτελέσματα ερευνητικών έργων. Καινοτομία, 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 αλλά βοήθεια στην καινοτομία, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η ικανότητά της να μπει στην αγορά και να διεισδύσει σε όλη την κοινωνία και την οικονομία και το business world. Πολύ καλά αποτελέσματα. Πάνω από 1.000 startups έχουν χρηματοδοτηθεί και έχουν επιβιώσει. 550 εκατομμύρια σε επενδύσεις σε startups. 2,5 billion σε climate funding. Δηλαδή προσέλκυση πόρων ούτως ώστε να βοηθηθούν τεχνολογίες και λύσεις που έχουν να κάνουν με αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δημιουργία 2.000 θέσεων εργασίας. Πολύ σημαντική δουλειά και πολύ χρήσιμη για τη χώρα μας, η οποία έχει δυσκολία στο να μεταφράσει το πλούσιο ερευνητικό της την πλούσια ερευνητική της δουλειά και, και τα αποτελέσματα τα ερευνητικά σε επιχειρήσεις που μπορούν να φέρουν και χρήματα και δουλειές και ανάπτυξη. Και ακριβώς αυτό είναι που κάνει το Unifund. Το Unifund είναι ένα από τα funds, τα venture capitals του Equifund που έχουν πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επενδύσουν στην επιτάχυση
εταιριών καινοτομίας. Δεν θα πω εγώ τι κάνει το Unifund, θα αφήσω το Unifund να μιλήσει αυτό για τον εαυτό του. Δώρα, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι. Θα μιλήσω εγώ για τον εαυτό του. Λοιπόν, είμαι η Δώρα, είμαι μέλος της ομάδας του Unifund. Το Unifund είναι ένα venture capital fund το οποίο έχει ξεκινήσει πέρυσι τον Ιανουάριο. Είμαστε 15 μηνών περίπου, μικρολίδες. Η λογική πίσω από το Unifund είναι το να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε startups και spin-offs τα οποία κυρίως δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία. Έχουμε την υποστήριξη του Equifund που είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει τα funds και η βασική χρηματοδότηση πίσω από το Equifund έρχεται τόσο από την ελληνική κυβέρνηση όσο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο είναι Investment Bank και το οποίο είναι Investment Fund. Και πέρα από αυτό, έχουμε και κάποιους ιδιώτες επενδυτές, μέσα στους οποίους είναι η ομάδα μας, η ομάδα δηλαδή που διαχειρίζεται το ΦΑΝ, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, το Ίδρυμα Ωνάση, η Viva Wallet και κάποιοι ιδιώτες επενδυτές. Η λογική τώρα που βλέπει τον Unifund είναι η εξής. Προσπαθούμε να βρίσκουμε startups και spin-offs που έχουν βγει από πανεπιστήμια, ελληνικά, ερευνητικά ιδρύματα κτλ. Και να τις υποστηρίζουμε όχι μόνο χρηματικά, όχι μόνο δηλαδή δίνοντας funding σε αυτούς, αλλά προσφέροντας αντίστοιχα coaching, mentoring και πρακτικές συμβουλές, κάνοντας δηλαδή το support των ομάδων. Είναι ένα τυπικό venture capital fund, δίνει χρηματοδότηση και παίρνει equity στην εταιρεία, ένα ποσοστό δηλαδή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Γινόμαστε partner με τις ομάδες και προσπαθούμε να τις υποστηρίξουμε πίσω από αυτή τη λογική για να μεγαλώσουν, να κάνουν scale, να κάνουν global expansion. Φυσικά, αλλά ελπίζουμε να έχουμε τουλάχιστον ένα αρχικό ενδιαφέρον σε εμάς, συνήθως έτου, το οποίο βέβαια θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να αλλάξει μελλοντικά, γιατί σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά και η εταιρεία είναι adaptable σε αλλαγές και προοπτικές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, για να το φέρω και λίγο περίπου, και το δεύτερο είναι με coaching, support, σεμινάρια και με ανθρώπους οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα να αναπτύξει όχι μόνο το business plan που ανέφερε η Φίβη, αλλά και ένα πρωτότυπο, να κάνει επαφές με πρώτους πελάτες, ανάλογα δηλαδή με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ο Accelerator ξεκινά ουσιαστικά να τρέχει τη δράση του αυτό το μήνα. Υποστηρίζονται 7 ομάδες φέτος στο Climate Accelerator, έχουμε μαζί μας τις δύο σήμερα. Έχει ξεκινήσει τη δράση του επιλέγοντας. Εννοείται, απλά την υποστήριξη των ομάδων εννοώ. Ευχαριστώ για την επισήμανση, εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει. Αλλά η υποστήριξη των ομάδων ξεκινά τυπικά αυτό το μήνα, γιατί και άτυπα επίσης έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, τόσο με αυτές τις ομάδες όσο και με άλλες. Έχουμε και ένα contact, μια δυνατότητα συνεργασίας με τον Accelerator της PwC. Μπορεί και η Φίβη να πει και περισσότερα πράγματα για να μπορέσουμε μετά να προωθήσουμε και αυτές τις ομάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο στόχος μας είναι φυσικά μέσα από τις 28 χώρες οι οποίες δραστηριοποιούνται να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν περισσότερο και να μπορέσουν να κάνουν και συνεργασίες στο εξωτερικό. Να σας πω έτσι διαστικά, σχετικά, συνοπτικά, μάλλον είναι σωστή λέξη, τις 7 ομάδες. Ανέφερα πριν τη σύνδικο και την Εύφη που είναι εδώ, όπου ουσιαστικά κάνουν έναν τρόπο, θα σας τα πει και η ίδια, έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση. Είναι μαζί μας ο Λευτέρης από την Εναλία, όπου αυτό το οποίο κάνουν μέσα από διάφορα άλλα πράγματα, δηλαδή οργανώνοντας ουσιαστικά σεμινάρια για ανθρώπους στην Αλία, βρήκαν την ανάγκη του να βοηθήσουν στην, πώς να το πω, καθάρισμα των θαλασσών από το πλαστικό, τέλος πάντων. Οπότε βρέθηκε και αυτή η ανάγκη και τώρα προσπαθούν να το ενσωματώσουν και αυτό. Και άλλες 5 εταιρείες, η Cyrus είναι μια spin-off εταιρεία του Δημόκρητου, η οποία ασχολείται με το υδρογόνο και συγκεκριμένα παράγει συμπιεστές υδρογόνου, οι οποίοι ουσιαστικά συμπιέζουν το υδρογόνο για να λειτουργήσει ως καύσιμο, να μπει στο κινητήρα, ουσιαστικά να μπει στην εξαμηνή, να μπει στο κινητήρα και να δημιουργήσει κίνηση οχημάτων, γιατί υπάρχει μια τάση τελευταία να μεταβούμε και στο υδρογόνο, μετά το πετρέλαιο, το γκάζι κτλ. Να μεταβούμε και στην κίνηση του υδρογόνου. Είναι το CargoShare που είναι μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα για brokers στον χώρο της ναυτιλίας.
το Parity, που είναι επίσης μια πλατφόρμα που φέρνει σε επαφή ανθρώπους οι οποίοι φτιάχνουν έργα στον τομέα της οικολογίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μαζί με επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν σε αυτό το χώρο. Το Trust Quarter, που ουσιαστικά προσπαθεί να φέρει επίσης, λειτουργώντας σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα, να δημιουργήσει ένα δίκτυο και να φέρει σε επαφή ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να στείλουν κάτι με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα Trusted Network και μπορούν να το στείλουν. Δηλαδή, είμαι εγώ εδώ, έχω εσάς σαν φίλους, θέλω να στείλω ένα πακέτο, μου προτείνει να το στείλω μέσω εσάς που πηγαίνετε σε αυτή τη διαδρομή. Και το Shallows, που ουσιαστικά είναι ένα concept που προσπαθεί να δημιουργήσει zero footprint σπιτάκια, χώρους δηλαδή, κοντά στην ακτή. Αυτά νομίζω δεν ξέχασε καμία. Ωραία. Να πούμε ότι είχαμε ένα σημαντικό αριθμό αιτήσεων και ενώ η αρχική μας σκέψη ήταν να χρηματοδοτήσουμε 3, το πολύ 4, καταλήξαμε στις 7. Και πάλι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίου, ανθρώπων από venture capital, ανθρώπων από την αυτιλία και από την καθαρή παραγωγή καθαρής ενέργειας, γιατί το focus μας ήταν αϊφόρος διαχείριση της θάλασσας και ναυτιλία και πράσινη ενέργεια και πώς αυτά βοηθούν στην μείωση της κλιματικής αλλαγής. Το πιο σημαντικό φαντάζομαι τώρα είναι να ακούσουμε από αυτούς που έχουν χρηματοδοτηθεί και θα υποστηριχτούν από τον Accelerator. Έφη, θες να introduce yourself και πες μας τι κάνετε ως εταιρεία. Λοιπόν, καταρχήν είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε λάβει αυτό το fund και θα συμμετέχουμε έτσι μαζί με άλλες εταιρείες σε μια τέτοια κίνηση, πρωτοβουλία, πραγματικά πολύ σημαντική πιστεύω για τη χώρα. Αυτό που κάνει η εταιρεία μας είναι οι πράσινες ολοκληρωμένες λύσεις γενικά στον χώρο της ανακύκλωσης. Και όσο αφορά το έργο, το προϊόν το οποίο κατατέθεσαν για χρηματοδότηση, έχει να κάνει με μια καινοτομία όσο αφορά τη συνδυασμένη λειτουργία εξοπλισμού και υπηρεσιών. Δηλαδή, έχουμε κατασκευάσει ένα κινητό πράσινο σημείο, το οποίο είναι ένα αυτοκινούμενο όχημα, όπου η υπερκατασκευή, η καρότσα έχει διαμορφωθεί ανάλογα με ανοίγματα. Υπάρχουν χωριστά μέσα συλλογή για χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, σύνθετη συσκευασία, την κανέλια και μικρές ηλεκτρικές συσκευές. Υπάρχουν ειδικά ράφια μέσα στο όχημα, στο κινητό πράσινο σημείο, στο οποίο μπορείτε να παίρνετε προϊόντα που μπορούν μετά να πάνε για επαναχρησιμοποίηση. Γιατί στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας που συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή είναι η επαναχρησιμοποίηση και η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προηγούνται της ανακύκλωσης. Είναι πολύ πιο σημαντικό να μην έχουμε καν αφόβητα. Και αυτός ο εξοπλισμός τώρα το συνδυάζουμε μαζί με δράσεις ευαισθητοποίησης, με ένα πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει πόδι στα σταθμεύει σε πλατείες, σχολείες, σχολεία και λοιπά σε κοινόχρηστους χώρους θα γίνεται συνεχές πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και καμπάνιας. Επιπλέον υπάρχει μέσα εξοπλισμός και επιδεικτικός αλλά και επί της ουσίας συμπίεσης. Υπάρχει μια πράξη που συμπιέζει διαγωγικά. Και το πολύ σημαντικό, υπάρχει ένα σύστημα επιβράβευσης. Ένα λογισμικό πάνω στο οποίο μπορούν οι πολίτες να έρχονται να φέρουν να ανακυκλώσουμε υλικά σε χωριστά είδη, ζυγίζονται και αναλόγως του είδους του υλικού και της ποσότητας πιστώνεται πόδι σε μία κάρτα RFID, αυτό που λέμε κάρτα πολίτη, κάρτα με επιβλητή και έτσι αυτό μετά θα συνδεθεί με μία πλατφόρμα ηλεκτρονική εφαρμογή στο κινητό που ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει τους πόδους που έχει, τι υλικά ανακύκλωσε. Και στο πώς μας μετά, αυτό το μέτρο το έχουμε ερωτήσει ακόμα που θέλουμε, είναι να βάλουμε και εκεί που θα γίνεται η εφαρμογή, την τοπική κοινωνία, τα καταστήματα να μπουν μέσα στην πλατφόρμα, να έχουν και αυτοί ένα access και να δίνουν εκτόσεις για να γίνεται η εξαργύρωση των πόντων. Άρα και
stratigraphy. Παράλληλα, δουλεύεται και ένα λογισμικό βάσει του οποίου μαζί με την πίστοση των πόντων θα γίνεται και η καταγραφή των δεδομένων ανακύκλωση σε επίπεδο Δήμου. Έτσι, αυτό που θέλουμε να προτείνουμε στον χώρο της ανακύκλωσης της διαλογής στην πηχή είναι κάτι από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τον εξοπλισμό, την διαχείριση των ανακυκλώσεων υλικών, τα οποία θα πηγαίνουν μετά σε καταστάσεις ανακύκλωσης, την ευαισθητοποίηση, την επιβράβευση, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και reporting στους Δήμους. Έτσι το project. Για αυτό που είναι πολύ τη μόδα να λένε τώρα και η οικονομία. Που το ανακαλύψαμε τώρα, λες και είναι κάτι διαφορετικό από την αηφόρο συνολοκληρωμένη ολιστική διαχείριση οποιασδήποτε οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Αυτό είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή που παράγει αυτή η εταιρεία. Η Σύτυπος δεν είναι νεοφυής επιχείρηση, δεν είναι ένα startup, είναι μια εταιρεία που έχει turnover 20 εκατομμύρια, όμως έχει ένα μέρος το οποίο είναι, μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομο και καινοτόμο, ούτως ώστε να υποστηριχθεί από τον accelerator του Climate Key. Τώρα φεύγουμε από το μηχανικό. Έφης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα τα λες ωραία και ολοκληρωμένα. Δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνει ένας μηχανικός. Και πάμε σε ένα παλιό απόφυτο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρα θα μιλήσουμε για τα social sciences τώρα. Έναν άνθρωπο που έκανε τόσα πολλά πράγματα για την startup του και πλέον νομίζω δεν υπάρχει κανείς στο οικοσύστημα το startup της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας ή των incubators που δεν τον ξέρουν και δεν ξέρουν την Εναλία. Λευτέρη, πες μας τι κάνεις και πώς το κάνεις. Well, thank you για το introduction. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Λευτέρης Αραπάκης και έχουμε ιδρύσει την Εναλία. Η Εναλία είναι μια κοινωνική επιχείρηση που έχει ως στόχο να κάνει την Εναλία βιώσιμη. Πριν ξεκινήσω, θα σας κουράσω πολύ λίγο. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Και σηκώστε το χέρι αν το έχετε κάνει. Και όπως σας εδώ, καλοκαίρι, χειμώνα, έχετε κολυμπήσει σε θάλασσα με μάσκα ή μπουκάλες. Εγώ. Ωραία, και εδώ. Μπορείτε να μου περιγράψετε μερικά πράγματα που έχετε δει. Ναι. Να πω για αυτό που βλέπω πάνω στο μπουκάλι. Αυτό που βλέπετε με τη θάλασσα. Τώρα έπεσες πάνω στο professional. Γιατί είναι professional με μπουκάλες είναι. Έλα, πες μας. Δηλαδή δεν ξέρω πώς τη διάλεξες από όλους που σηκώσαμε χέρι. Σηκώσαμε πάθος τώρα. Τι βλέπω. Ανάλογα την περίοδο που κοιτάω νομίζω. Δηλαδή σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι δεν βλέπω πολλά πράγματα. Μέχρι τα 30 μέτρα σίγουρα. Και από τα κοντά στα 30 και πιο μέσα βλέπω και δίχτυα. Τσάγια βλέπετε. Δίχτυα αφημένα. Εντάξει, βλέπω, ναι, αλλά πρέπει να πω την αλήθεια ότι δεν έχω πάει και σε αυτού του οικοσυστήματο, ενώ τώρα στην Αθήνα ούτε μάλλον. Δεν έχω πολύ. Είναι εξαιρετικό το κείμενο, είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να βρω. Εγώ δεν το κάνω. Πώς τη φύγει. Θα πω την αλήθεια. Αλλά μόνο με αναπληρωσία. Δεν πάω πολύ. Αλλά και εμείς είδαμε το ίδιο αντικείμενο. Αλλά το είδαμε από μια διαφορετική οπτική, το είδαμε μέσα από του ψαράδε. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μα προσπαθώντα να βοηθήσουμε του ψάρε να αναφέρουν καλύτερα στη δουλειά του, να βγάζουν πιο πολλά λεφτά με λιγότερα ψάρια. Και κάπω στη διάρκεια είδαμε ότι ταυτόχρονα με ψάρια βγάζουν κάποια άλλα πράγματα στο βυθό. Αλλά αποτρέπω. Στην Εναλία του πρώτου μα project είναι ότι φτιάξαμε την πρώτη σχολή για αλεία στην Ελλάδα. Ever. Δηλαδή έχουμε το 20% του αλληλεγγύου στόλου τη Ευρώπη και δεν είχαμε ποτέ εκπαίδευση. Έχουμε 35.000 επαγγελματίε αλεία προ τα κάτω η εκτίμηση, μέσω ηλικία 64 χρόνια και δεν έχουμε εκπαιδευτεί ποτέ. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε το επάγγελμα. Όταν ξεκινήσαμε αυτό με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασία και μια νέα γενιά βιώσιμη αλληλεγγύη. Δύο χρόνια μετά, fast forward, έχουμε εκπαιδεύσει 63 άτομα. Εκ των οποίων η πλειοψηφία δεν έχουν πάει πανεπιστήμιο, δεν έχουν τελειώσει το Λύκειο και ήταν ανέμοι, μακροχρόνια ανέμοι. Πλέον 80% από αυτούς εργάζονται σε επαγγέλματα σχετικά με τη θάλασσα.
Κάποιοι πήγαν από την Ιταλία, κάποιοι έχουν πάει σε αλευτικό τουρισμό, κάποιοι εργάζονται σε ιδιοπολία. Οπότε έχουν δημιουργηθεί κάποιες αρκετές δεκάδες θέσεις εργασίας από την δράση μας. Και τώρα συζητάμε με την κυβέρνηση έτσι ώστε να επισημοποιηθεί περισσότερο η εκπαιδευτική διαδικασία. Έχουν εκλογές, δεν ξέρω, θα το δούμε, δεν γίνει. Μπορεί και όχι. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μας πρότυπο. Στη συνέχεια, πολλοί ψάχνοντες μας καλούσαν για να τους μάθουμε πώς μπορούν να βγάζουν περισσότερα χρήματα και να τρέχουν λιγότερο. Δηλαδή, σαν σας λέω και εσάς, να δουλεύετε λιγότερο και να βγάζετε πιο πολλά λεφτά. Στο κάνουμε. Οπότε τους μίλησαμε για έννοιες όπως είναι ο αλευτικός τουρισμός, δηλαδή να πας με ένα ψαράκι ψαρεύσεις και εκεί που πιάσετε 100 κιλά ψάρια την ημέρα, τώρα αυτή είναι 5 κιλά και βάζει τουρίστες μέσα. Έχω φίλους που κάνουν τη δουλειά σε κλάδες, χρεώνουν 100-150 ευρώ το κεφάλι, βάζουν 10 άτομα το πρωί, 10 άτομα το βράδυ και μπορείτε να κάνετε μαθηματικά πάνω και τα κάτω. Και εκεί είναι που προωθούν τους μαθητές μας. Μια μέρα λοιπόν που είχαμε πάει για ψάρεμα, εκπαιδευτική διαδικασία, είδαμε ότι το ΚΑΗ και όπως είχε τα δείχνει πάνω, μαζί με τα ψάρια, έφερε κάτι άλλο. Έφερε πάρα πολλά απορρίμματα. Συγκεκριμένα εκεί είχαμε ένα πλυντήριο και πολλά μπουκάλια, ας πούμε, πλαστικά, πολλά κουτάκια και τέτοια. Και πήρε ένα κουτάκι και ήταν της Coca-Cola που θυμάμαι. Απλώς το τράβηξα, δεν έχουμε σχέση με την Coca-Cola, δεν λέω έτσι. Το τράβηξα και μου φάνηκε λίγο το χρώμα του και η συσκευασία. Και ήταν ότι είχε ημερομηνία λήξη κάπου στα τέλη του 80's. Και έπαθε ένα σοκ γιατί αυτό το πράγμα ήταν 30 χρόνια εκεί μέσα. Και το δεύτερο σοκ που έπαθε είναι όταν έρχεται ο ψαράς, να το παίρνει, δεν στη θάλασσα. Και του λέει τι κάνει εκεί. Μου λέει, όχι ακριβώς, έτσι μου το δώσει ένα πιο χύμα τρόπο. Μου λέει, Λευτέρη, εγώ πληρώνουμε να αφήνω το ψάρι στην Ελλάδα. Δεν πληρώνουμε να αφήνω αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Και εκεί μου λέει, οκ, κάτι να κάνουμε αυτό. Και στήσαμε λοιπόν ένα project σε συνεργασία με το Δήμα Λασκαρίδη. Και αυτό που κάναμε είναι ότι του βάλαμε κάδου σε συγκεκριμένα λεφτικά στην Αττική. Και είπαμε, για να δούμε τι θα γίνει. Εν τέλει, μερικούς μήνες μετά, αυτό που έχουμε να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή βγάζουν περίπου 2,5 τόνους πλαστικό το μήνα από τη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βγάζουν πλαστικό από τη θάλασσα, τα καλύτερα ψαρεύουν. Και μπορούμε να βγάζουμε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Βγάζουμε από ένα παλιό μηχανάκι που βγάλαμε χθες, από λάστιχα, άπειρα πλαστικά κουκάλια, μεταλλικά κουτάκια, σακούλες, μέχρι πλυντήρια, μέχρι ψύχτες νερού, κομμάτια αυτοκινήτων, κομμάτια αεροπλάνων, οτιδήποτε. Κάποια από αυτά θα τα στείλουμε για τέχνη. Βγάλαμε φτερά αεροπλάνα, ήταν τρελό. Οπότε και ήδη ψάχνει και λέει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, πλέον έχουμε προσεγγίσει ψάχνει από την Ελλάδα που θα συμμετέχουν στην δράση. Μελετήσαμε τα απορρίμματα, είδαμε και γι' αυτό λέω πλαστικά. 84% είναι πλαστικά από αυτά. Τώρα ψάχνουμε να δούμε τι θα τα κάνουμε. Το ένα κομμάτι είναι ότι κάποια θα τα στείλουμε για ανακύκλωση, αυτά που μπορούμε να ανακυκλωθούμε και κάποια άλλα θέλουμε να κάνουμε upcycle. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε προϊόντα από αυτά. Και μετά με αυτόν τον τρόπο είναι να φτιάξουμε το revenue stream. Και εκεί είναι το climate key και εκεί είναι που πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει στο να φτιάξουμε το business model μας, να το κάνουμε expand και να είναι πλέον μέσα σε ένα από τις σκέλεπτες μόνο του. Οπότε αυτά, συγγνώμη σας κούραζα, με σημαίνει τώρα. Αλλά ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ωραία. Δηλαδή το FEMIC θέλει να βρει αντίστοιχους startups ανά τη Μεσόγειο και να τους ενώσει, ούτως ώστε να έχουν αρκετή ποσότητα πλαστικό για να κάνουν upscale το product τους. Είναι ένα από τα πράγματα που προσπαθεί να κάνει το FEMIC για την Εναλία ή για την Ελλάδα γενικότερα. Να πω ότι έχουμε κι άλλα έργα πέρα από το KIK, πανευρωπαϊκά που προσπαθούν να επιταχύνουν καινοτομίες στην αγορά και ένα από αυτά λέγεται Pericate, εστιάζει στις καινοτομίες που αφορούν την κλιματική αλλαγή κατά κύριο λόγο αντιμετώπιση πλημμύρας, ξηρασίας και οποιοδήποτε ακραίο καιρικό φαινόμενο. Έχουμε πάνω από 300 καινοτόμες εταιρείες με πολλοί TRLs, τα TRLs είναι το Technology Readiness Level. Όταν φτάσεις στο 9, μπαίνεις στην αγορά, κάποιοι βρήκα στην αγορά και υπάρχουν και κάποιες που ήδη βγάζουν αρκετά λεφτά σήμερα που μιλάμε. Ένα άλλο πράγμα που κάνει το KIK είναι το Pioneers into Practice. Και γι' αυτό θα σας μιλήσει ο άνθρωπος που διαχειρίζεται αυτό το μέρος του KIK, που είναι η Λιδία. Λιδία, introduce yourself. Καλησπέρα. Εγώ είμαι από το Climate Geek και τώρα τρέχουμε το Pioneers in Practice, το οποίο μπορεί να είναι μια πολύ... Τι έγινε αυτό με το μικρόφωνο. Ωραία, σε ευχαριστώ.
Λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εσάς, είτε είστε επαγγελματίας, είτε έχετε κάποιο institution, κάποιο organization ή δουλεύετε εκεί πέρα. Λοιπόν, πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο Pioneering Practice. Λοιπόν, τονίζω ότι απευθύνεται σε επαγγελματίες, γιατί ο στόχος, μάλλον γι' αυτό το λόγο έχει φτιαχτεί να είναι μικρής διάρκειας, να είναι μόνο 1,5 μήνα. Δεν στοχεύει στο να εκπαιδεύσει κάποιον πρακτικάριο, έχοντας 3-6 μήνες και μαθαίνοντας βασικά πράγματα, αλλά αντίθετα θέλει να κάνει ένα exchange of knowledge ανάμεσα στον professional και στο institution στο οποίο θα πάει. Λοιπόν, αν λοιπόν είστε ένα institution το οποίο ενδιαφέρεται για το sustainability, ενδιαφέρεται να διευρύνει τους οριζοντές του, να μάθει από ένα καινούριο εργαζόμενο και να δουλέψει ένα καινούριο project, αυτό είναι το project για εσάς. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο, απλά κάνετε την αίτηση και μετά μιλάτε με τους ενδιαφερόμενους professionals για να κάνετε το match. Τώρα, αν είστε professional από οποιοδήποτε field, απλά έχετε δουλέψει κάποια χρόνια σε κομμάτι του sustainability, μπορείτε να είστε engineer, να ασχοληθείτε με τα οικονομικά, οτιδήποτε. Και θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα την καριέρα σας, να δείτε κάτι διαφορετικό, μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει. Μπορείτε να δουλέψετε είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε μία από τις 29 συνεργαζόμενες χώρες που έχουμε στην Ευρώπη. Ας πούμε για παράδειγμα ότι είστε οικονομολόγος που δουλεύει σε μία ΜΚΟ μέχρι σήμερα. Αυτό είναι με φοβερή ευκαιρία και δεν έχετε δουλέψει, δεν έχετε περάσει ποτέ από κάποιο company, energy company ας πούμε. Αλλά ούτε σκέφτεστε να αλλάξετε καριέρα, αλλά θα θέλετε να δείτε πώς δουλεύει. Θα θέλετε να δείτε πώς είναι μια εταιρεία από μέσα. Και πόσο μάλλον στην Ελβετία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, οπουδήποτε. Ή για παράδειγμα, θα θέλετε να δείτε πώς είναι το public sector από μέσα. Αυτό είναι ευκαιρία για εσάς. Θα δείτε μόνο 4-6 εβδομάδες. Από τώρα μέχρι τον Νοέμβριο, ανάλογα φυσικά με το availability που έχετε με τη δουλειά σας. Αυτό είναι όλο funded από το Climate Kick για αυτό το διάστημα. Πάτε, δουλεύετε σε αυτό το project, κάνετε networking, μιλάτε με καινούργιους ανθρώπους και γυρίζετε πίσω στη δουλειά σας έχοντας μια καινούργια εμπειρία, ξέροντας κάτι παραπάνω που δεν θα είχατε την ευκαιρία να το κάνετε διαφορετικά, να κάνετε στροφή στην καριέρα. Είναι απίστευτο πρόγραμμα. Για ό,τι θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μου που το mail δεν φαίνεται, οπότε μετά ελάτε μέσα να μιλήσουμε. Να σας δώσω το mail μου. Άμα κάνετε Climate Kick Ελλάδα, θα σας βγει ένα contact για το Climate Kick και εκεί θα προωθηθεί, αν σας ενδιαφέρει, το Pioneering του Πράκτη στη Λιβύα. Αυτό. Το πιο σημαντικό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι ότι οι αιτήσεις είναι μέχρι την άλλη Παρασκευή. Και να τονίσω, σε αυτό είναι μια πολύ συχνή ερώτηση που παίρνω. Όλοι νομίζουν ότι από τώρα πρέπει να επιλέξουν host, να επιλέξουν το Pioneer ή γενικά μια μεγάλη διαδικασία. Ούτε καν. Είναι 10 λεπτά υπόθεση, κάνετε την αίτηση και σε δεύτερο χρόνο, εφόσον σας επιλέξουμε και περάσετε το screen, θα συζητήσουμε για το. Θα διαλέξετε πού θα κάνετε το placement, αν θα είναι στην Ελλάδα εξωτερικά ή ποιο θα είναι ο pioneer που θα έχετε στην εταιρεία σας. Θα διαλέξουμε μαζί. Μαζί, αλλά. Μαζί. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερο χρόνο, δεν έχετε να προβληματιστείτε. Απλά κάντε την αίτηση, να μην χάσετε το deadline, είναι κρίμα. Και τα βλέπουμε όλα μετά. Για όποια πορεία, σε μένα. Τέλεια. Ένα άλλο πράγμα που τρέχει κάθε χρόνο το KIK είναι το Climathon, που είναι ένα hackathon για το κλίμα. Πέρσι της Αθήνας το KIK το έτρεξε η Ελένη Πετρά και θα σας πει τι ήταν αυτό, τι έγινε και τι αποτέλεσμα είχε. Στην Ελλάδα τρέξαμε πέρσι την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Λάρισα και το Ηράκλειο. Φέτος θέλουμε να τρέξουμε πιο πολλά. Τη Λέσβο, την Κύπνο. Πολύ χαιρόμαστε που ήσασταν εδώ. Εσείς θα μας πείτε, ένα νησί που κάνετε ωραία πράγματα με το πλαστικό, που το θεωρείτε σαν βάση σας. Θα τρέξει η Θεσσαλονίκη. In addition, αυτό που τρέξαμε πέρσι. Ελένη μου, πες μας τι κάνουμε στο κλίμα. Με δύο λόγια, το κλίμα θα είναι μια διεθνής μέρα διαγωνισμού, 174 χώρες, συνεργαζόμενες με το Climate Kick. 26-27 Οκτωβρίου, 24 ώρες, μαζεύονται όλες οι χώρες από κοινού, συνδεμένες με Skype, οτιδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο και θέτουν προβλήματα και προκλήσεις που απασχολούν συνολικά, ομαδικά ή ατομικά την κάθε μία πόλη. Εμείς πολύ ενεργά και δραστήρια συνδεθήκαμε πέρσι, συνδεθήκαμε με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ανά χρονικές στιγμές και παράλληλα, και επίσης και με τη Λάρισα και τον Πειραιά και το Ηράκλειο. Στην Αθήνα
και σε κάθε μια πόλη διαλέγεται η πρόκληση από τους ανθρώπους και τους ηθήνοντες, αυτούς οι οποίοι ξέρουν τα προβλήματα καθημερινά, από την πόλη, από τον ίδιο τον Δήμο. Από την Αθήνα συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ισχυρά και δυνατά με την Αντιδημαρχία Βρασίλου, με την Ελληνική Δημοκρατία και τους ανθρώπους της και με τους υπαλλήλους που είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο με την Αρχόντα και την Αρχόντα και την Αρχόντισσα, αλλά τους ανθρώπους που ζουν καθημερινά και διαχρονικά τα προβλήματα. Και θέσαμε σαν ερώτημα το τι είναι το έργο, πώς θα καταγράψουμε τα δέντρα, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις. Στην Πάτρα, το οποίο θα κάνουμε φέτος, μάλλον το προβλέπουμε και ίσως και άλλες τις άλλες πόλεις που έχουν η κυρία Κουντούρη, θα προσπαθήσουμε να δούμε αντίστοιχα ή παρόμοια προβλήματα. Στο Ηράκλειο συζητήσαμε πάνω στο Green Campus, ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουν όλες οι πόλεις για τα πανεπιστήμια τα οποία φιλοξενούν. Στη Λάρισα με την κυρία Λαμπανταριώτου συζητήσαμε πάνω σε θέματα πάλι πολιτικής φύσης και ενσωμάτωσης στα θέματα της πόλης και στον Πειραιά βεβαίως τη γαλάζια ανάπτυξη με πολύ μεγάλη συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά και τον πλούτο κινήσεως. Για φέτος θα σας ενημερώσουμε διεξοδικότατα, είμαστε σε επαφή μαζί σας και με το Φιλαϊκή για την συνέχεια και την πρόοδο του κλίματος. Είναι χάκαθον αλλά όχι μόνο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Μπορεί να λέτε τις ιδέες σας και να τις πείτε. Και όχι να προγραμματιστείτε. Και να προγραμματιστείτε. Να θέλετε. Λοιπόν, σε όλα αυτά μπορείτε να συμμετέχετε και στα ερευνητικά έργα, αν είστε ερευνητής, φοιτητής, master student τουλάχιστον, και στις εθελοντικές δράσεις και στα προγράμματα που τρέχουμε στο ΚΙΚ και στα ενημερωτικά προγράμματα, στα events, στα conferences, στα workshops, σε όλες τις δράσεις που κάνουμε. Είναι όλα πολύ inclusive γιατί πιστεύουν ότι για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτούς που τους αφορά ο κόσμος, δηλαδή όλον τον κόσμο, από τους οποίους πολίτες μέχρι την πολιτική ηγεσία. Πολλά events τρέχουμε, ένα λεπτό μπορείς να μας πεις για το χθεσινό event και μετά θα παίξουμε ένα παιχνίδι που παίξαμε στο χθεσινό event για να δούμε πόσο ξέρουμε για η φόρο ανάπτυξη και sustainable development. Ένα γρήγορο παιχνίδι, 15 λεπτά, θα το παίξετε με τα κινητά σας. Το έχουν φτιάξει εδώ πέρα η ομάδα του Climate Key και του UNSDSM και νομίζουμε έχει πλάκα και είναι και επιμορφωτικό. Ένα λεπτό και πάμε για το παιχνίδι. Ότι χθες είχαμε ένα συμπόσιο, όπως το ονομάσαμε, για την κλιματική αλλαγή, το οποίο έλαβε χώρα στο ΔΥΡΙ, στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Ήταν στην διοργάνωση του Προγράμματος Περιβαλλοντικών Σπουδών του ΔΥΡΙ, του UNSDSM και του Climate Key Greece. Το συμπόσιο περιλάμβανε μία σειρά ομιλιών από κορυφαίους επιστήμονες που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή. Ήταν υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, γι' αυτό και το άνοιξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας. Μίλησε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Φάμελος, και μετά οι επιστήμονες που μιλήσανε ήταν η Φίβη Κουντούρη, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ως συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Ήταν ο καθηγητής Δημήτρης Λάλας, ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας στην κλιματική αλλαγή. Ήταν ο πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής κύριος Πριώνης. Ήταν ο κύριος Καραλαμπίδης, που είναι ο διευθυντής της Greenpeace. Ήταν ένας συνάδελφος από το Αμερικάνικο Κολέγιο, ο κύριος καθηγητής Μιχάλης Βαλαχάς. Είχαμε ένα πολύ ωραίο panel discussion. Ήταν πάνω από 200 συμμετέχοντες που το παρακολούθησαν και είχαμε και ένα δεύτερο κύκλο που ήταν ένας κύκλος με παιχνίδια. Τον είχαμε ονομάσει Gamify Climate Change. Είχαμε τρία παιχνίδια, τρία διαδραστικά παιχνίδια. Ένα είναι αυτό που θα παίξουμε τώρα όλοι εμείς εδώ, σε μία πιο εκτεταμένη μορφή του, διήρκησε πάνω από μία ώρα εκεί, γιατί είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Ήταν ένα άλλο παιχνίδι το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Princeton University, ονομάζεται Stabilization Wedges Game, και ήταν ένα παιχνίδι
στο οποίο προσπαθούν οι συμμετέχοντες να επιλέξουν τις καλύτερες στρατηγικές για μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και είχαν και ένα παιχνίδι πάνω σε debate όπου οι συμμετέχοντες προσπαθούσαν να ανταλλάξουν απόψεις για την κλιματική αλλαγή. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Είχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά. Είμαστε χαρούμενοι που το κάνουμε. Πριν αρχίσουμε το παιχνίδι, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο Κύθνου, Αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του δικτύου για την νησιωτική ανάπτυξη, για την πλέον ανάπτυξη στα νησιά. Αυτό που κάνετε έχει μεγάλη σχέση με αυτά που κάνουμε εμείς και θέλουμε να συνεργαστούμε. Πείτε μας. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι ο Δόρος Βελίου, είμαι αντιδήμαρχος στο νησί μου στο Κύθνο και ταυτόχρονα είμαι πρόεδρος του δικτύου αϊφόρων νήσων ήταν Αιγαίου και τώρα πλέον επειδή έχουμε βάλει και το Ιόνιο μέσα το κόψαμε και λέμε αϊφόρων νήσων το κοινό στο δίκτυο Δάφνη. Ο ερετός πρόεδρος, φυσικά υπάρχει το επιστημονικό προσωπικό που βοηθάει τους Δήμους σε θέματα εφορίας, ενέργειας και περιβάλλοντος και τώρα αυτό που παραπτύξει ειδικά στην τοπική οικονομία και σε απορρίμματα που είναι και το θέμα που παίζει παντού στους Δήμους και κατά τους Δήμους. Δεν θέλω να πάρω να πω το δεύτερο, έχω μιλήσει το τηλέφωνο που σε λίγο θυμάσαι. Είμαι και γόνος όσο πίσω και να πάω, όλοι έχουν συγκινήσει, είναι όλοι ψαράδες. Ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ο προπαππούς μου, όλοι ήμασταν. Εσείς ξέρετε. Εγώ δούλευα στο ΚΑΙΚΙ μέχρι και πριν πω στο Δήμο, μέχρι και το 2014. Δούλευα part-time τη δουλειά μου, που έπρεπε να βοηθούσα το παιδί και η μητέρα μου, ψαράς, που το είναι σπάνιο, δηλαδή γυναίκα. Και είμαι πολύ στενάχρονος. Γι' αυτό κάνω ό,τι μπορώ τουλάχιστον δικό μου νησί να μην γίνει αυτό, γιατί είναι και όλοι μου συγγενείς και τα ξαδέρφια μου και τα νέα. Αν αλλάξει η παράκτηση. Πήγα εκεί γιατί δεν μπορούσα, είναι και η ευαισθησία μου, δεν θα μιλήσω και για ενέργεια και για τα πάντα, αλλά πάντα το κομμάτι. Αν αλλάξει η παράκτηση αλληλεία και γίνει παράκτηση τουριστική. Αυτό είναι ίσως το αυτό είναι το point αυτή τη στιγμή. Και μαζί να προστατεύσουμε και τα ψάρια μας της παράκτειας ζώνης, αλλά να βγάζουμε και λεφτά μέσω της Καϊκού μας, τι ωραίο να μην το ξεχάσουμε, και την παραδοσή μας, μέσω του τουρισμού. Αυτό είναι το εκεί που έχουμε εστιάσει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον Περιφέρη. Αν και ο μεγάλος μέρος της ώρας ηλικίας, γιατί θα μιλήσω και ο δαιμόρφωσης, ακόμα και του πατέρα, πρέπει να γνωρίζω, εγώ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Προσπαθώ συνέχεια να είμαι ο διάβλος επικοινωνίας, δηλαδή ο δικός τους, γιατί είναι και λίγο μισθή ηλικία σαν άνθρωποι. Ναι, έχω πάρει εγώ κάποια στοιχεία του. Να είμαι ο διάβλος μεταξύ της καινοτομίας και ήμουν και ο δικός τους άνθρωπος, άρα προσπαθώ πολλές φορές για να. Εξάλλου και ήθελα να ξέρετε ότι έχει το μεγαλύτερο αλευτικό στόλο σε σχέση με αναλογία κατοίκων και ψαράδων σε όλους, ίσως μετά την Κάλυμνο σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Ναι, γιατί είμαστε 1.300 και έχουμε τελικά 40 επαγγελματίες. Ενώ στην ΣΕΦΟ, στην ΚΙΑ, που είναι τα δικαιωματικά μου νησιά. Αυτό γιατί το θέμα της αλληλείας. Να πω ότι το δίκτυο Δάφνη στην ουσία είναι ένα δίκτυο νησιών, ένα σύνδεσμο νησιών, κυρίως του Νοτίου Αιγαίου και Σεπαγγελματορίου, μερική νησιωτική δήμη, που έχει στηθεί δίπλα, παράλληλα στους Δήμους. Είναι σύνδεσμος Δήμων και Δήμων. Δήμων και είναι και οι περιφέρειες. Και οι περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Με τον δικό τους εκπρόσωπο. Είναι 40 μέλη και προσπαθεί να υποστηρίξει τους Δήμους, ειδικά τους μικρούς νησιωτικούς και υποστελεχωμένους. Εμείς έχουμε 4 υπαλλήλους στην Κύπνο και έναν υπομηχανικό για να τρέξει όλα τα έργα από απορρίμματα, ίδρυυση, τα πάντα που μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς αυτή τη στιγμή τρέχουμε, φανταστείτε, σαν τώρα, Δήμους, 5 ΕΣΠΑ που έχουμε κερδίσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ένα Horizon. Τα 4,5 είναι μέσα του δικτύου Δάφνη. Ακούω και ορίζοντα. Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι έχει γίνει τεράστιο έργο στο δίκτυο τα τελευταία χρόνια. Στηρίζουμε τους Δήμους, ειδικά τους μικρούς νησιωτικούς λόγω της υποστελέχωσης.
σε τέτοια θέματα, αλλά και σε ό,τι άλλο θέμα τους υποστηρίζει, τους απασχολεί. Και εμείς είμαστε το αιρετοί οι οποίοι διοικούμε το επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή μπορείτε μετά από εκλογές που έκαναν οι Δήμοι μεταξύ τους, είναι ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι εφταμελές και όλοι είναι αιρετοί. Όσον αφορά το δικό μου το νησί, δεν ξέρω αν καταλάβετε πρέπει που είναι οικείς μας και είναι σε προσωπικές κυκλάδες. Είναι το νησί μετά την Κοινιατική και μετά είμαστε εμείς. Ναι, γιατί έχει γίνει και της μόδας. Έχει γίνει της μόδας, ναι. Αλλά επειδή έχω περάσει, όταν πήγα σπουδάσω στην Πάτρα 2003 στο Πολυτεχνείο, δεν ήταν καθόλου γνωστή η Κύθινος, έλεγα Κύθινος και πάντα η Κύθυρα ή η Σκύρος κάπου εκεί. Πιστεύω ότι τώρα αυτό ξεπεράσαμε και έπρεπε να το λέω, γιατί και στους φοιτητές μου ότι εσύ όλοι με την Κύθινο, με την Κύθινο παίζουμε παντού. Είναι και καλό και κακό. Αυτή τη στιγμή είναι το, βρισκόμαστε και προεκλογικά, είναι το hot θέμα για μένα, βέβαια εντάξει. Για τι συμπτήσει κοινωνία πάνε και τα θέματα τα προεκλογικά. Το hot θέμα για το νησί είναι πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την ψηλή τουριστική ανάπτυξη που έχει τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια. Το 2017 ήταν το ρεκόρ των ρεκόρ. Το 2018 κάναμε ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα. Π.χ. απορρίμματα που είναι το θέμα μου, είναι ένα από τα θέματα μου. Εμείς δεν έχουμε απορρίμματα, δεν έχουμε. Στο νησί, ο άνθρωπος που κάνει την ακοκομιδή την κάνει 27 χρόνια. Μου είπε ότι αυτό που έζησε πέρσι δεν το είχε ξαναζήσει ποτέ. Διπλό δρομολόγιο. Δηλαδή όλο το νησί και ξανά όλο το νησί και η ανακοίνωση του δρομολόγιου. Γιατί να πω και το παραπονό μου, δυστυχώς λέμε για τους Δήμους, πάντα είναι τα παραπονά μας, αλλά ποτέ δεν τους ακούμε. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε με ένα όφημα και την αποκομιδή των απορριμμάτων και την αποκομιδή των ανακύκλωσεων. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος αυτός να φύγει να κάνει όλο το νησί. Να μην ξεκουραστεί ποτέ και να ξαναγυρίσει να κάνει την ανακύκλωση, γιατί όπου έχουμε ζητήσει ένα όχημα ανακύκλωση δεν το έχουμε πάρει ποτέ. Και εδώ από ό,τι ξέρω, στα μακροστάσια των Δήμων, να πω αυτό που μένω εδώ στην Αθήνα, Χαϊδαρίου, Περιστερίου, Εργάλεων, είναι και περιμένουν. Αλλά αυτά είναι τα γνωστά προβλήματα τη κεντρική εξουσία με του νησιωτικού Δήμου. Στείλουμε ένα σχέδιο, ένα εθνικό υποσχέδιο που θα λέμε ψυχονόμορφα από την Αθήνα, αλλά ποτέ δεν ακούνε του νησιώτε. Ό,τι και να πω, είμαι 465 μέρες μόνιμος κάτοικος, αλλά πιστεύω ότι ό,τι και να όσο το γνωρίζω, δεν το γνωρίζει κανένας. Το πρόβλημα που έχει. Αυτό ακριβώς είναι, θέλουμε να κάνουμε τώρα με το proposal που κάνει εκεί και αυτό που ακριβώς που κάνει και λένε είναι το χείλη μιλέτο. Αν θέλετε μετά μιλάτε με την ΕΦΟΝ, είναι η senior researcher που διευθύνει αυτή την προσπάθεια να γράψουμε το proposal πάνω σε αυτά τα πράγματα πράσινα, μπλε νησιά που θα φέρουν την μπλε ανάπτυξη. Αλλά όλη η προσπάθεια πρέπει να είναι χρημάντρητο. Δηλαδή, το νησί θα μας πει τις ανάγκες του, τις οποίες επικυρώνουμε και εμείς με την επιστημονική μας αποδήλωση και μετά προσπαθούμε να φέρουμε λύσεις, οι οποίες είτε προϋπάρχουν, είτε κατασκευάζονται άμεσα, γιατί δεν θα ξανά... We will not deliver the που λέμε. Θα βρούμε λύσεις, οι οποίες με ένα έξυπνο σχεδιασμό και συνδυασμό θα φέρουν αυτό που θέλουμε και το καλοκαίρι που έχουμε πολύ ανάπτυξη, αλλά και το χειμώνα που δεν έχουμε σχεδόν τίποτα. Είναι η δυσκολία του νησιού, είναι αυτό το imbalance. Το imbalance, δηλαδή εσείς, το λέω λίγο, το πρόβλημα της εποχικότητας, είναι το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή όλες τις υποδομές σε ένα νησί. Δηλαδή ότι είμαστε το Φεβρουάριο 800, το Μάρτιο 1000, τον Απρίλιο 2500, τον Μάιο 4000 και τον Αύγουστο 15000. Αυτό η αφανότασή μας αυτή τη στιγμή που πηγαίνει ένα από τα που χειρίζουμε έχει τεράστιο θέμα, γιατί δεν δουλεύει ζωνό καθόλου το χειμώνα και δεν φτάνει για το καλοκαίρι. Ναι, και αυτό έχουμε δει και στην ΕΦΟ και γι' αυτό το συζητάμε και για το κεντρικό πάρκο, το Garden Park, προστατεύει σε μια περιοχή που έχει όρθιση με ψάρια κλπ. Έχει και καταλήξεις που είναι τον Οκτώβριο, Νοέμβρη και μετά ξεκινάει και νωρίς από τον Μάρτιο τέλος. Είναι οι τρεις μήνες κινητικά που δεν έχει κάποια σκηνιά. Αν μπορεί να περιορίσει μετά τους χώρους που είναι νεότερες, θαλάσσιες και νεότερες, Ναι, ξέρει την ενέργεια. Ναι, που είναι έχει μετά ένα όχι σύμμετα τσάδια, που είναι τα φυσικά, που είναι τα
έχει γίνει και για τις Βόρειες Κυκλάδες, πάει ένα σχετικό project, αλλά ποτέ το παράπονο μου είναι ότι δεν έγινε η ερώτηση στους ανθρώπους που είναι εκεί να ακούν τη γνώμη τους. Πάντα έχετε ένα project και εφαρμόζεται κουμπώνι, που λέμε στο νησί, και έχω δουλειά ψαράδες μετά. Λέει, μας επιτέθηκαν. Και εγώ πάντα είμαι ομοφοβία, ότι σας επιτέθηκαν και ποτέ δεν το ζωτήσατε. Αλλά ήρθατε 15 Αυγούστου, όταν ο άλλος δούλευε, και του κάνατε ένα σκοπό και έφυγε. Λογικό είναι. Εγώ είμαι υπέρμαχος από αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που έχουν, ειδικά στο θαλάσσιο κομμάτι, ότι είναι θετικοί να ακούσουν. Το διεπιστημονικό πλαίσιο, γιατί το χρειάζεσαι. Δεν γίνεται μόνο για τους social scientists, παίζουν να σου πω κτλ. Καλά εννοεί. Το διεπιστημονικό, αλλά πρέπει όλοι οι stakeholders και οι νησιώτες και ο τουρίστας και αυτός που θα έρθει να κάνει επιχείρηση από την αφαλάτωση μέχρι την ιδιωτική επιχείρηση να μπουν σε ένα living lab που λέμε, να συζητήσουν και να νιώσουν ότι όλοι ακούστηκαν, ότι ακούστηκαν ισότιμα, δίκαια και ότι αυτοί που τους συμβουλεύουν ξέρουν τι τους λένε, το έχουν κάνει χρόνια και ξέρουν τι τους λένε και μπορούν να τους παίρνουν μια λύση. Αυτό. Αυτό κάποιο τρόπο που έχει κάνει η Ελλάδα που ήταν μαζί μας για την περιοχή του Στέντα, είχαμε ένα τελευταίο στάδι και είμαστε έτοιμοι να πάμε να μιλήσουμε με τους stakeholders και εκεί που είναι το νησίου, γιατί οι άνθρωποι που είναι αυτοί οι πράξεις των όλων, δεν είναι δικό τους, πώς θα είναι έτοιμο να σκεφτεί τώρα στο πάνω έτσι και έτσι και έτσι και εκεί θα έχει έτσι και έτσι. Αυτό είναι το περίπτωση. Προσπαθώντας έτσι να δω πώς πάει το όλο θέμα, πιστεύω ότι πήγε τέλεια στους ηλικιωμένους, που δεν το περίμενα ποτέ. Δεν το περίμενα ποτέ. Βλέπω δηλαδή από τον καθρέφτη με το αυτοκίνητο τη γενιά και λέω: Μαστέ, την τσέτα της ανακύκλωσης, δεν θα έχει τίποτα άλλο. Βάζουμε το ψωμί του, βάζουμε. Και όμως πήγε η γενιά και είχε ένα γάλα που έχει καθαρίσει, πήγε τέλεια στους ηλικιωμένους, τέλεια στα παιδιά, αλλά στις ηλικίες δικές μας. Δηλαδή πιστεύω 25-55, δηλαδή παλεύω τον πατέρα μου, εντάξει, άπειρες συμμαχίες με σπίτι, παλεύω την πατέρα μου που είναι και μικρή γυναίκα που παρόλα αυτά δεν μπορεί να σου δει, δεν θέλω την τσάντα να τη βλέπω μέσα στο την ενοχλεί. Έχουμε θέμα στις μεσές ηλικίες. Σας ευχαριστώ, θα σας καλέσω στο νησί μου όπου θέλετε, ήταν το Πάσχα, πάνε πάρα πολύ ωραία να δείτε. Αυτά. Να μας βοηθήσει λίγο η κεντρική εξουσία, λίγο η Δήμη είναι εκεί. Και να μην τους τοποποιούμε τους Δήμους, γιατί συνήθως τους τοποποιούμε. Δεν φταίνε για όλα οι Δήμοι. Να κάνουμε αυτό το project που λέμε για το Χ και να βάλουμε όλα τα νησιά. Και αυτό θα είναι ένα prototype project που θα μας το χρησιμοποιήσει το Χ και με άλλα νησιά, άλλο την Ισπανία, το Καλλιέργεια κλπ. Και μετά, αν πάει καλά το prototype, θα έρθει το πρώτο. Θα μιλήσω και με την Ελλάδα. Εσύ τι είσαι, πάντα. Ακούω... Πολύ ωραία. Τα πάντα. Ευτυχώς. Ναι, ενώ ότι δεν εξασκώ μόνο από το επάγγελμα, τα πάντα και ψαλάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω. Ελλή μου, Λιβύα, Ελλή, το παιχνίδι.
Τέλεια. Μπέλ, αγνοείται. Έχει
σχετικά τα, το τι είναι το Climate Kick και τι κάνει. Τι είναι το, το τι είναι EIP αρχικά. What it stands for. Είναι περιβαλλοντικές διεθνείς μεταφορές, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ή περιβαλλοντικό Ινστιτούτο των Μεταφορών. Τι είναι τα EIP, στο οποίο υπάγεται το, το Climate Kick. Μπράβο. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του ΕΕΤΗ. Σε τι, ποιο, να ενισχυθεί η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα σε όλη την Ευρώπη, να παρέχει καλύτερες ταχύτητες ίντερνετ στην Ευρώπη ή να εφαρμόσει νομοθεσία σχετική με την καινοτομία και την τεχνολογία. Γιατί, γιατί έχει σκεφτεί το ΕΕΤΗ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλύτερα δεν πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Πάμε τώρα τι είναι το Climate Kick, που αναλύσαμε τόσο πολύ και έχουμε πραγματικά πολλά σήμερα. Μια κοινότητα που αποσκοπεί στην κατάκτηση του πλανήτη, μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας που στοχεύει στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα ή μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας που στοχεύει να κόψει το δέντρο. Μιλήσω για τις απαντήσεις. Τι είναι αυτό το Climate Kick. Πάμε. Ψηφίσαμε. Από τον πρώτο. Από τον πρώτο. Κατακτήσουμε το πλανήτη. Πόσες χώρες συμμετέχουν στο Climate Kick. Αυτή είναι λίγο πιο δύσκολη. Το είπα πριν. Να δω πώς το θυμούνται. 29, 28 ή όλο το Galaxy System. Είναι μια νέα επιστήμη, είναι μια μέθοδος αξιολόγησης έρευνας ή είναι
είναι η διαφάνεια των διαδικασιών της έρευνας και η ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα. Σωστά. Είναι... Δεν θέλετε επιστήμη. Θα μπορούσε κάποιο να την επιστήμη, αλλά σημασία είναι τα πράγματα που τα κάναμε ήδη, δηλαδή οι δικασίες αυτές που ακολουθούσαν για να κάνουν έρευνα με συνήθειες, απλά αλλάζει λίγο το mentality. Το σκεφτόμαστε και το πώς το κάνουμε πράξη. Ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ανοιχτής επιστήμης για εσάς? Είπαμε ότι η ανοιχτή επιστήμη περιλαμβάνει έννοιες όπως είναι ανοιχτή πρόσβαση αποτελέσματα έρευνας και λογιστικό, είναι διαχείριση των ερευνητικών δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που χρησιμοποιούνται προκειμένου να βγάλουμε συμπεράσματα για την έρευνά μας, όπως είναι τα spreadsheets, όταν κάνουμε ένα survey, μια έρευνα. Όλα αυτά είναι δεδομένα που συλλέγουμε και υποστηρίζουν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνάς μας. Είναι ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη, δηλαδή όλα αυτά τα σεμινάρια και τα courses που φτιάχνουμε μέσα στα πανεπιστήμια και ανέμονται ανοιχτά. Ανοιχτές πρακτικές. Δεν πρόλαβα. Η επιστήμη των πολιτών. Είναι όλα, δεν υπάρχει λάθος απάντηση. Πιστεύετε ότι η ανοιχτή επιστήμη βοηθά στον εντοπισμό σημαντικών προκλήσεων του σήμερα, παρέχει λύσεις σε μείζοντα προβλήματα σήμερα? Κοιτάξτε, υπάρχει τώρα και είναι το κύριο κλέφτος, το πανελάκι. Άρα, μην κομίζεις ότι αυτή η προσπάθεια πάει χωρίς το κλέφτος. Δεν μας να δείτε να έχετε κάνει. Και ένα ντόνατ είναι το κοδικόρα. Και ένα ντόνατ. Νομίζω το κάνω. Ευχαριστούμε. Το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Τα έξι από τα φινάρια πολλά. Παιδιά, ευχαριστώ που είσαστε όλοι εδώ. Είναι ωραίο να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε πράγματα. Η Ελένη.